αρέσει, επιμένω να ρωτήσω. Εγώ δεν θα την έκανα αυτή την ερώτηση. Είμαι σε μια πολύ μεγάλη σχέση τα τελευταία 23 χρόνια με την κουζίνα. Με την? Κουζίνα. Τώρα αυτό να πάτησε, βρε πάνω μου. Είναι, αφού σου λέω δεν έχω σχέση. Το ξέρω. Για τώρα αυτό την. Και λέω, τι ωραίο, λέω, έχει 23 χρόνια με μια κοπέλα. Είναι... Και μετά σκέφτηκα, μα δεν παντρεύεται. Και λέω με την κουζίνα. Τώρα αυτό δεν είναι απάντηση. Είναι απάντηση, γιατί η μαγειρική και η κουζίνα είναι μια μεγάλη αγάπη. Οπότε είναι μια σχέση. Και αυτή. Με τη δουλειά. Με τη δουλειά. Τώρα δεν συγκρίνεται μια σχέση με μια κοπέλα. Όχι, δεν είμαι σε σχέση. Δεν είναι σε σχέση. Το ακούσατε. Το ακούσανε. Καταλαβαίνεις ότι γενικά αρέσεις και στα δύο φύλλα πάντως, έχω να σου πω. Τιμή μου. Πώς αισθάνεσαι, ποτέ είχες τέτοιο κρούσμα? Τι εννοείς? Να σε φλερτάρει ένα αγόρι. Καλά, ναι, έχει συμβεί και αυτό. Και πώς αντέδρασες? Χαμογελώντας, ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν είναι το στέλι μου. Γλυκά και ευγενικά. Πάντα. Νομίζω ότι από τη μία, ρε παιδί μου, δεν έχεις αυτό το ψωνίστικο. Είναι κάποιοι που τους βλέπεις, εσύ δεν σε αφορά τόσο. Ιδίως όταν έχεις πει και όχι. Μου κάνει εντύπωση που είπες ναι στο MasterChef. Θεωρώ ότι το MasterChef είναι. Θα μπορούσα να το καταλάβω πλήρως. Καθαρά μαγειρική. Επαγγελματικά τώρα στο λέω. Κάτι άλλο. Ότι ένας άνθρωπος, άμα δεν είχε μία δουλειά, είναι μία επιλογή. Γιατί όχι. Που έχει μία τηλεοπτική έκφανση τέλος πάντων. Εσύ δεν το έκανες για αυτόν τον λόγο. Ο λόγος που το έκανα. Σίγουρα είναι ότι πιστεύω στη συγκεκριμένη εκπομπή. Είναι πάρα πολύ ποιοτική. Την έβλεπες όταν ήταν στο Μέγκα. Οπότε προλάβαινα, ναι. Αλλά συνήθως ξέρεις, όταν δουλεύεις 2 και 3 δουλειές την ημέρα, δεν βλέπεις πολύ τηλεόραση. Ήθελες να πάρεις μέρος στο πρώτο MasterChef? Όχι, δεν το είχα σκεφτεί. Δεν το είχες σκεφτεί. Δεν το είχα σκεφτεί καθόλου. Νομίζω πρώτα έχει γίνει το MasterChef στο Μέγκα. Και μετά έγινε το Top Chef. Παράλληλα, έχει γίνει και το πρώτο και το Top Chef. Εδώ στον Αντένα με την Άντια Μπουλέ, σωστά. Ναι, ναι, ναι. Και ναι. Στο Μέγκα το έκανε η Ευγενία Μανολίδου. Μπράβο. Αλλά έχει γίνει παράλληλα. Την ίδια εποχή, τις ίδιες μέρες, παίζανε παράλληλα. Μάλιστα. Το καλοκαίρι, τι σχεδιάζεις? Αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου, σαν εγώκερος, που δεν έχω κανένα σχέδιο. Τίποτα. Τίποτα, δηλαδή το έχω αφήσει εντελώς με το ποτάμι όπου κυλήσει, όπου πάει. Ωραία. Ελεάνα μου, αν θέλετε, κατεβείτε κάτω, το βγάζω το ακουστικό, να κάνετε εσείς τις ερωτήσεις σήμερα. Δεν ξεφτυλιστώ εγώ με αυτά που μου λέτε να πω στον άνθρωπο. Έχει ανοιχτή πρόσκληση στη Χινίτσα. Αλλά ντροπή τώρα, με βάζετε και λέω τέτοια πράγματα στον άνθρωπο. Θα είναι για δουλειά. Θα είναι για δουλειά στη Χινίτσα. Περίμενα να ρωτήσω. Είδες, το έβγαλε. Για δουλειά το θέλουμε. Ναι, λένε, ναι, φωνάζουν. Εντάξει. Κατέβηκε και ο παραγωγός εδώ. Τι θέλεις, Σάβα? Χρόνια και ζαμάνια, όρη μου γλυκό. Θα σας βάλω δίπλα-δίπλα, πρόσεξε. Έλα, έλα μέσα, έλα μέσα. Ξανασήκω πάνω. Όποιος άγγιζε, θα σε σηκώνω. Ξανασήκω πάνω. Μπες μέσα. Μην με κάνεις και στάνομα άσχημα που είμαι τόσο ψηλό. Σε παρακαλώ. Δεις εσύ, για την τσέπη σε έχει. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Εγώ σε ευχαριστώ που με καλέσατε. Είμαστε λίγο δομή, δεν είμαστε... Μια χαρά, μια ωραία παρέα εγώ βλέπω και είναι πολύ όμορφο αυτό. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, να το ευχαριστηθείς και από εδώ και πέρα μόνο καλά. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, περίμενε, δεν χαιρέτησα. Τον κάναμε τον άνθρωπο του τρελάνου. Γεια σας και χαρά σας, θα πούμε αύριο την ίδια ώρα, πολλά φιλιά.